φίλοι, καλησπέρα. Πραγματικά η επικαιρότητα αποκαλύπτει το ποιόν αλλά και το πνευματικό επίπεδο κάποιων ανθρώπων, κυρίως του πνευματικού, του καλλιτεχνικού χώρου. Και εννοείται μιλάω για τον Τσάκη Ρουβά, βεβαίως, που δεν θα μπορούσε να λείπει από μια πρωινά άδεια εκπομπή της κυρίας Χριστίδου, και θα δείτε και αποσπάσματα γιατί πράγμα μιλάω, για τη βαθιά αγάπη που ένιωθε για τον κύριο Λιγνάδη, μετά το φυλάκι βέβαια εννοείται. Ο άνθρωπος που πήρε 200 χιλιάρικα από τον κύριο Μπακογιάννη, που τραγουδούσε ένα τέταρτο περίπου σε άδεια Αθήνα. Και αναρωτιέμαι για ποιους ακριβώς τραγουδούσε. Πάμε να δούμε όμως τι είπε ο Σάκης Ρουβάς. Οπότε τι... Θα μπορούσα αυτό να το κάνω πάρα πολύ ώρα. Γι' αυτό τους λόγους το σταματάω. Ο Σάκης ήταν περιεκτικός, εύστοχος, συγκροτημένος, εξαιρετικός, χωρίς να κοπιάζει, άτομο που διαπρέπει στο λόγο της ρητορικής ευγλωτίας. Στη καλή έπεια του λόγου, θα λέγαμε. Μπράβο, Σάκη, εξαιρετικός. Και εγώ έχω ένα κανάλι το οποίο πρέπει να σχολιάζω την επικαιρότητα, εκτός από αποδομήσεις ή παραφυσικά φαινόμενα ή άλλου είδους θεματικές. Να σχολιάζω θέματα δηλαδή που άπτονται της καθημερινότητας, αυτής της κατακαιρματισμένης χώρας, της αποσταθρωμένης, θα λέγαμε κοινωνικά, της παρρικμασμένης πνευματικά χώρας. Τέλος πάντων, το τρομακτικό στην υπόθεση βιασμού είναι η ομόφωνη στάση της παρουσιάστριας, της κυρίας Χριστίδου. Να εκτεθούν σε τέτοιες συμφωνώ συμμερικές. Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λες ότι πρέπει δηλαδή, να δείξουμε... πρέπει να αγαπήσουμε όλους τους ανθρώπους. Ίσως η κυρία Χριστίδου δεν ήθελε να εκτεθεί ο φιλοξενός της, ίσως γιατί δεν μπορούσε να διαχειριστεί τον ίδιο το λόγο της. Άλλες και άλλες φορές βλέπουμε πάρα πολλές φορές από το παρελθόν κιόλας, έτσι. Στα αυτιά των ανθρώπων να υπάρχουν αυτές οι λεγόμενες ψήρες, όχι τα μικρά ζωήφια. Εκείνες οι ψήρες οι οποίες σου λένε πότε να σταματήσεις, τι ακριβώς να ρωτήσεις, πού να δώσεις έμφαση και όλα τα συναφή. Εδώ βέβαια όλοι κοιμήθηκαν υπνοτιζόμενοι από τη ρητορική εφράδια του πολυσχηδή ρήτορο Σάκη Ρουβά, που δεν είπε καμία βέβαια συναρτησία, έτσι, προς το μου. Σάκη Ρουβά, μπορείς να αγαπάς όποιον θέλεις, αλλά μη σου ξεφεύγουν μεγάλα λόγια. Έναν άνθρωπο τον αγαπάμε, αλλά όταν αποκαλύπτονται αξιόπινες πράξεις, πρέπει να επαναξιολογούμε. Έτσι, πρέπει να επαναπροσδιορίζουμε τη στάση μας. Κυρίως όταν βγαίνουμε στη δημόσια σφαίρα και κυρίως όταν είμαστε δημόσια πρόσωπα. Σάκη, άσε τη λογική να υπερκεράσει το συναισθημά σου. Και αυτήν την ανεξίτηλη, αναντήρητη αγάπη σου προς τον βιαστή, έτσι. Με τις πολλές σεξουαλικές κακοποιήσεις. Σάκη. Αυτό λέγεται διαχείριση συναισθήματος. Ζήγησε και ξεχώρισε το σωστό από το λάθος. Διότι, όπως είπε και ο Ψινάκης, ο πρώην μάνατζερ σου. Δεν είμαι μάνατζερ του. Τι θα κάνατε αν ήσασταν, πώς θα μαζεύατε τη φιλοσοφία. Δεν θα γινόταν αγάπη μου αν ήμουνα. Κάτσε, για μισό τι είπες. Και ό,τι συνέστημα έχω για τον Δημήτρη είναι θαυμασμού, αγάπης και... Δημήτρη. Ακούγοντας όμως όλα αυτά... Με βοήθησε πάρα πολύ, με βοήθησε να ανακαλύψω καλλιτεχνικά όλο αυτό που λεγόταν Διόνυσος μέσα στις Βάκχες. Οπότε, εντάξει, σου λέω, ήταν... Όλη αυτή η περίοδος της ζωής μου ήταν συγκλονιστική. Όταν δεν λοιπόν έσκασε, αυτό... όταν έσκασε αυτό το, αυτή η βόμβα, έπεσα από τα σύννεφα, τρόμαξα, φοβήθηκα. Ένιωσα πάρα πολύ έτσι, μεγάλη λύπη και στεναχώρια και για τον άνθρωπο αυτόν ο οποίος εκείνη τη στιγμή καταλάβαινα ότι βρίσκεται σε μια κόλαση. Οπότε, δηλαδή, πραγματικά, ξέρεις... Επίσης, Σάκη μου, είσαι τραγικός όταν λες ότι είναι και μια τραγωδία και για τους θύτες ακόμα, αυτούς που προκάλεσαν δηλαδή σεξουαλική κακοποίηση αλλά και συναισθηματική κακοποίηση. Και περίμενε. Κατάλαβες γιατί είσαι τόσο βλάξ. Γι' αυτό. Και είναι και μια τραγωδία για τους ανθρώπους οι οποίοι προφανώς πάσχουν από κάτι. Δηλαδή, όπως τους ναρκωμανείς, ανθρώπους οι οποίοι κάνουν χρήση ουσιών και είναι εξαρτημένοι από αυτές τις ουσίες. Και εννοείται πως η προστασία των πολιτών είναι καθήκον της ίδιας της πολιτείας, έτσι, που πρέπει να μεριμνήσει η ίδια. Έτσι. Σάκη, γίνε όμως ξεκάθαρος. Θέλω να είμαι τελείως ξεκάθαρος. Ο Δημήτρης Λινάδης που εγώ γνωρίζω είναι ένας άνθρωπος που αγαπώ, αγάπησα και πέρασα καταπληκτικά μαζί του. Αυτό που αυτή τη στιγμή συμβαίνει σε αυτόν τον άνθρωπο, πραγματικά συμπάσχω και λυπάμαι για αυτό που του συμβαίνει.
αυτός είναι ο καλλιτεχνικός χώρος στην Ελλάδα, βλέπε. Δεν είναι βέβαια όλοι οι άνθρωποι έτσι, ούτε όλοι οι καλλιτέχνες έτσι. Γενικότερα όμως ο χώρος είναι βρώμικος και πρέπει κάποια στιγμή να γίνει ένα καλό ξεσκαρτάρισμα. Σάκη μου, δεν χρειάζεται να ανοίξουμε για παιδεραστές ή βιαστές σύλλογο για δικαιώματα, οκ. Νομίζω το καταλαβαίνεις. Αν μπορείς. Αυτά είναι ζητήματα της πολιτείας και της δικαιοσύνης. Κάθε τέτοια πράξη, παρόμοιας φύσεως, είναι αναμφίβολα κατακριτέα και καταδικαστέα. Δεν είναι ανάγκη να κάνουμε σε τέτοιου είδους θέματα ρητορικούς ελιγμούς, οκ. Αναμονή για το επόμενο βίντεο. Έρχεται το τέλος μας. Άραγε. Like στο βίντεο αν σας άρεσε, εγγραφή και κουδουνάκι. Τα λέμε πολύ σύντομα.